Σε αυτό το σημείο, κυρίε και κύριοι, φίλε και φίλοι, να σα παρουσιάσουμε τον εκλεκτό καλεσμένο μα. Καλύτερο ποδαρικό δεν θα μπορούσα να φανταστώ για τη νέα χρονιά. Καθώ έχω δίπλα μου έναν ζωντανό θρύλο του ελληνικού, του ευρωπαϊκού, του παγκόσμιου μπάσκετ, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννάκη. Καλό χρονιά, καλό μεσημέρι. Χρονιά πολλά, καλή χρονιά. Εύχομαι όλα τα καλά στον κόσμο. Επιμονή και υπομονή μα κάνει πιο αισιόδοξου και να προσπαθούμε να βγάλουμε τον καλό μα σε αυτό, ελπίζω φέτο. Θα μα δώσετε τα φώτα σα για ό,τι είδαμε χθε στο στάδιο ειρήνη και φιλία <και> στον τερβί των Ιωνιών Αντιπάλων, αλλά και ό,τι παρακολουθούμε γενικότερα mm -hmm. στην φετινή συναρπαστική EuroLeague. Ένα δικό μου απλοϊκό σχόλιο mm -hmm. για το χθεσινό μάτσα ήταν ότι η ομάδα, η ομαδικότητα κέρδισε το ατομικό ταλέντο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Ε, ναι. Μπορώ να πω ότι χθε δεν ήταν τόσο. Ε, Καλό το παιχνίδι σε σχέση με... Ναι. Με, τα... με τα παιχνίδια που έχουν κάνει στο παρελθόν και οι δύο ομάδες. Uh -huh. ε, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, ε, προσπάθησε να επιβάλλει το ρυθμό του και να επιβάλλει ε, το παιχνίδι που θα τον, έκα... θα τον έβγαζε νικητή. Έπαιξε πολύ επιθετικά στην άμυνα και αυτό τον βοήθησε σε δύσκολες στιγμές επιθετικά να βρει λύσεις. Uh -huh. Εύκολες στο δρόμο του τον αμυντικό το, του Παναθηναϊκού, ο οποίο στην άμυνα οι επιστροφές του δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές. Βρήκε δηλαδή, ρυθμό μέσα από την άμυνα δηλαδή ο Ολυμπιακός. Σωστά, και μέσα από τα λάθη mm -hmm. του Παναθηναϊκού και την άμυνα την επιθετική που έπαιζε, mm -hmm. βρήκε ρυθμό και έβγαλε κάποια εύκολα γαλάθια, έβαλε κάποια μεγάλα σουτ, δημιουργήθηκε διαφορά και τότε ο Παναθηναϊκός δεν είχε δυνατότητα να το γυρίσει το παιχνίδι. Κάτι το οποίο μπορούσε να το είχε ξεκινήσει πολύ καλύτερα, μια και αμυντικά λειτουργήσε πάνω από την αρχή του παιχνιδιού. Επιθετικά όμω τα περίμενε όλα από δύο παίκτε. Αλλά α, δεν, και δεν ήταν καλό στην επίθεση. Ήταν πάρα πολύ στατικό, δεν κινούσε την μπάλα. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό να αυξήσει την πίεση του και όταν έγιναν τα λάθη. Στο τέλο του παιχνιδιού δεν είχε τη δυνατότητα να το γυρίσει το παιχνίδι ο Ολυμπιακό. Του Γιάννη Φερόπουλου που δείχνει να έχει σταθερέ ω ομάδα, <κοκοκ> έχει διακριτού ρόλου, αλλά βγάζει και πρωταγωνιστέ διαφορετικού από παιχνίδι σε παιχνίδι. Χθε είδαμε τον Ιωάννη Παπαπέτρου σε καθοριστικό σημείο ναι. να πετυχαίνει 8 πόντου και να ξεκολλάει την ομάδα του. Κρίσιμα καλάθια, ναι. Ε, ο Ολυμπιακό είναι μια ομάδα που έχει ένα κορμό. Αυτό είναι σημαντικό. Ε. Ο κορμό αυτό είναι περισσότεροι Έλληνοι παίκτε, οι οποίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά. Τι συμβαίνει σε αυτά τα παιχνίδια Έχουν μάθει να παίζουν Μαζί Δουλεύουν πολύ στην άμυνα Κάτι το οποίο τους δίνει μια Μια με... Μεγαλύτερη άνεση Ακόμα και λάθη να γίνουν στην επίθεση Ότι μπορούν να τα καλύψουν mm -hmm. Στο γήπεδο μέσα στο ειρήνης και φιλίας Γίνονται ακόμα πιο επιθετικοί αμυντικά Κάτι το οποίο τους βοηθάει να αισθάνονται πιο άνετα με τον... την επίθεσή του. Άσχετα αν δεν είναι σε καλή μέρα. Ο Παναθηναϊκός Σούπερφουτ από την άλλη πλευρά δείχνει να έχει πολύ καλέ μονάδε. Mm -hmm. Πασχίζει όμω να γίνει ομάδα. Mm -hmm. είναι εύκολο το έργο του Τσάβη Πασκουάλ. Αν αναλογιστούμε ότι ανέλαβε στη μέση τη της, της χρονιά. Να δηλαδή. πούμε κάτι. Ε, σίγουρα για να γίνει ομάδα χρειάζεται Χρόνια. δουλειά. Mm -hmm. Θέλει χτίσιμο, πνευματικό, τεχνικό και αθλητικό. Είναι μια ομάδα που βιάζεται να πετύχει αποτελέσματα. Mm -hmm. Αυτή την πίεση θα την έχει η ομάδα. Από εκεί και πέρα νομίζω δείχνει όταν δημιουργηθούν δυσκολίες στο παιχνίδι να μην έχει καθαρό μυαλό να αντιδράσει με τα όπλα που είναι καλύτερος. Να ρωτήσω κάτι δεν είναι καλά ο καλάθι. ή όταν είναι εκτό παρκέ, βλέπετε κι εσεί ότι υπάρχει πρόβλημα καθοδήγηση. Ίσως να χρειαζόταν ένα κουμανταδόρο ακόμα ο Παναθηναϊκός στο, παιχνίδι του. Ναι, γιατί ο Τζέιμς δεν είναι πλέον. Είναι περισσότερο για τον εαυτό του. Το περισσότερο για να σκοράρει. Και Είναι εκρηκτικός, έχει πολλά προσόντα, αλλά νομίζω ότι δεν είναι ο παίκτη που θα δημιουργήσει και γι' αυτό το λόγο και ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που ο Καλάθης δεν μπόρεσε να δημιουργήσει αυτό το παιχνίδι, δεν μπόρεσε να μπει δηλαδή στο πνεύμα του παιχνιδιού να φτιάξει παιχνίδι για τους υπόλοιπους. Ο Τζέιμς δεν, μπορεί να το, δεν το κάνει αυτός συνήθως, οπότε γι' αυτό το λόγο η ομάδα είχε και λίγες assist. Και... Αλλά παρόλα αυτά, mm -hmm. για να μην λέμε, να λέμε και τι, αυτό που συνέβη, μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο η ομάδα έδειχνε ότι έστω... Σε αυτό το όχι τόσο καλό παιχνίδι στο στόχο, ήταν στο στόχο να μπορεί να το χτυπήσει μέχρι τέλους. Mm -hmm. Τελικά όμως ο Ολυμπιακός, ο οποίος επέμενε στον τρόπο που ήθελε να παίξει δυνατά στην άμυνα και να προσπαθεί να τρέχει ό, ό, όταν του δίνεται η ευκαιρία, ο Παναθηναϊκός έκανε κάποια λάθη σημαντικά εκείνο το διάστημα. Στο κρίσιμο τελευταίο κομμάτι που έχετε πάει, mm -hmm. παίζει ρόλο το γεγονό ότι ο Ολυμπιακό πριν από αυτό το παιχνίδι είχε πέντε συνεχόμενε νίκε επί του Παναθηναϊκού. δηλαδή το ψυχολογικό κομμάτι παίζει ρόλο. Κοίταξε να δεις. Θα σου πω κάτι. Ε, παίζει κάποιο ρόλο αν τυχόν πραγματικά ε, χάνεις ε, την υπομονή σου γιατί σκέφτεσαι ότι είχ, έχεις ευκαιρία αλλά αυτή τη στιγμή βλέπεις ότι χάνεται. Ε, ένα πράγμα το οποίο εγώ πάντα πίστευα στο παιχνίδι είναι πρέπει οι παίχτες να καταλάβουν ότι ε, άσχετα με το σκορ δεν, παίζει, δεν πρέπει να παίζει κανένα ρόλο το σκορ ε, για σένα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού είναι mm -hmm. ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να ασχολούνται οι προπονητέ και το staff. Και το άλλο που δεν πρέπει να ασχολείται είναι με το χρόνο, πόσο χρόνο θέλει για να λήξει το παιχνίδι. Γιατί υπάρχουν παιχνίδια, υπάρχουν plays σε κάθε ομάδα η οποία ε, δίνει εντολή για να εκτελέσει τρίποντο, να εκτελέσει γρήγορα, να εκτελέσει early, που λέμε yeah. στα αγγλικά offense, γρήγορη επίθεση. Υπάρχει εντολή να χτυπήσει μέσα στο καλάθι play που Μπορεί να παίξει μέσα στο καλάθι. Οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγο οι παίκτε να ασχολούνται με αυτό. Αλλά στον Παναθηναϊκό, σε αυτό, στο τέταρτο ο δεκάλεπτο, φάνηκε ότι ε, αισθανθήκανε το βάρο των λανθών που κάνανε στην επίθεση, που γίνανε πόντι για τον Ολυμπιακό και mm -hmm. αυτό του χάλασε λίγο την υπομονή στο παιχνίδι του. Έχουν διεξαχθεί 16 από τι 30 mm -hmm. αγωνιστικέ συνολικά τη EuroLeague. Mm -hmm. Ο Ο Ολυμπιακό έχει ρεκόρ 11 mm -hmm. Ο Παναθηναϊκός έχει 2 νίκε λιγότερε. Ο Ολυμπιακό δείχνει ικανό να διεκδικήσει πλεονέκτημα έδρα. Ο Παναθηναϊκός έμεινε λίγο πίσω με τι δύο συνεχόμενε ήττε. Υπάρχει περίπτωση να δούμε στο Final Four ελληνική ομάδα, να επιστρέφει η ελληνική ομάδα στο Final Four. Να πω ότι οι ομάδε δείχνουν ότι έχουν ε, ε στιγμέ οι οποίε δεν παίζουν καλά. Mm -hmm. αυτός Αυτό που θα έχει επιμονή και υπομονή στο παιχνίδι του νομίζω ότι έχει προτεραιότητα στο να αποκτήσει πλεονέκτημα. Δηλαδή, ακόμα και η Ρεάλ η οποία έχει κάνει εντυπωσιακέ νίκε, έχει δείξει σε παιχνίδια τα οποία δεν παίζει ιδιαίτερα καλά. Uh -huh. Η Φενέρ, η οποία έχει ξεκινήσει σαν φαβορή και όπου βέβαια τώρα επιστρέφουν ε, ο Μπογκδάνοβιτ, ο οποίο uh -huh. θα του δώσει κάποιε βοήθειε, αλλά μέχρι στιγμή δεν δείχνει σταθερότητα στο παιχνίδι τη. Η Τσέσεκα, η οποία έδειχνε ότι δεν χάνει, μπορεί να δώσει νίκε σε ομάδε οι οποίε. Θα, αυτές οι νίκες θα τι βοηθήσουν να ξεκαρφαλώσουν μία θέση παραπάνω, γιατί μπορεί να έχει κερδίσει κάποιον άλλον αντίπαλο. Η Βασκόνια ε, δείχνει μια Ευχάριστη πάρα έκληξη. πολύ καλή συμπεριφορά σαν ομάδα. Mm -hmm. Παρότι δεν έχει το κύρος και το βάρος των υπολείπων ομάδων σαν όνομα και σαν ε, ε, ιστορία στα Final Four. Και παρότι άλλαξε σε σχέση με πέρυσι αρκετά, έχει μια συνέχεια. Ναι, έχει μια συνέχεια. Α, άλλαξε αρκετά, αλλά νομίζω ότι το στυλ του παιχνιδιού περίπου παραμένει το ίδιο. Προϊδιο. Ε, ταχύτητα στο παιχνίδι, αθλητικοί παίκτες Σε αυτό πάνω να σας ρωτήσω ναι. κάτι είδαμε στις πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague mm -hmm. πολύ ψηλά σκορ ναι. είπαμε ότι αλλάζει, πάει προς, το, προς ναι. τις πολλέ επιθέσεις στο παιχνίδι, σιγά σιγά όμως όταν έρχεται ο στόχος πιο κοντά και το το κίνητρο, οι ομάδε αρχίζουν και βασίζονται πάλι στην άμυνά του. Φέρνει εισιτήρια η επίθεση, αλλά η άμυνα φέρνει συνήθω νίκε και επιτυχίε. Κοίταξε να δει. Νομίζω ότι το παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι το οποίο σε όλου μα αρέσει από πολύ παλιά να παίζουμε γρήγορα. Mm. Δηλαδή και τότε που εγώ έπαιζα μπάσκετ στον Ιωνικό, η mm. ομάδα μου ήθελε να παίζει γρήγορα, να βρίσκει στον δρόμο τον αντίπαλο, να πετυχαίνει εύκολα καλάθια. Ο Άρη φυσικά το έχει αναγάγει σε την εποχή που ήμασταν σε υψηλό επίπεδο το έχει αναγάγει σε ιδι, ιδι, ιδιαίτερο προσόν της ομάδος. Uh -huh. Αλλά νομίζω ότι το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να παίζει γρήγορα όταν σου δίνεται η ευκαιρία γιατί σίγουρα θες να βάζεις εύκολα γαλάδια, αλλά πρέπει να ξέρεις να παίζεις και όταν δεν μπορείς να παίξεις γρήγορα. Και αυτό επειδή εξαρτάται και από τις δύο ομάδες, δηλαδή uh -huh. για να επιβάλλεις το γρήγορο παιχνίδι θα πρέπει αμυντικά να είσαι πάρα πολύ δυνατός και ισχυρός για να το επιβάλλεις ώστε όταν μια ομάδα έρθει να μην παίξει γρήγορα, να παίξει αργά, να μπορείς εσύ να αλλάξει το ρυθμό να αλλάξεις από την άμυνα σου. Άρα πρέπει να είσαι πολύ δυνατός αμυντικά. Από εκεί και πέρα όμω αν τυχόν μια ομάδα...